Γεια σας. Στην παρούσα εισήγηση παρουσιάζεται ένα από τα 8 εκπαιδευτικά σενάρια του προγράμματος κοινωνικής και συναισθηματικής αγωγής παρέα με ένα μύθο. Το σενάριο στηρίζεται στο μύθο του Ορφέα. Οι αρχαίοι ελληνικοί μύθοι είναι παραδοσιακές ιστορίες που καταγράφηκαν από αρχαίους Έλληνες ποιητές, χρησιμοποιήθηκαν από λογογράφους και φιλοσόφους και αναπαραστάθηκαν σε γλυπτά και αγγεία της αρχαιοελληνικής τέχνης. Υπήρξαν ένα εύπλαστο υλικό που διαρκώς ενέπνεε στοχαστές και δημιουργούς έως ότου σταδιακά μετατράπηκε σε αντικείμενο αρχαιοδυτικής ενασχόλησης. Οι αρχαίοι ελληνικοί μύθοι ήταν ένας τρόπος για να νοηματοδοτήσουν οι αρχαίοι Έλληνες τον κόσμο τους, να προσδιορίσουν τη θέση του ατόμου μέσα στη φύση και την κοινωνία και να απαντήσουν σε θεολογικά, πολιτικά και φιλοσοφικά ερωτήματα. Οι μύθοι αποτύπωσαν το σύστημα των αξιών που οφείλει να διέπει τη συμπεριφορά των ανθρώπων, παρέχοντας στους αναγνώστες απτά παραδείγματα για το τι πρέπει να κάνει και τι να αποφεύγει κάποιος. Από την άλλη, σύμφωνα με τον Νικολά Φρερέ, οι μύθοι αποτελούν μια ανεξάντλητη πηγή από δαιμόνιες ιδέες, γοητευτικές εικόνες, αλληγορίες και σύμβολα. Σε κάθε περίπτωση, συμπυκνώνουν ένα μικρότερο ή μεγαλύτερο κομμάτι της εμπειρίας της κοινωνίας στην οποία εμφανίστηκαν. Για όλους αυτούς τους λόγους, η μελέτη των αρχαιοελληνικών μύθων σήμερα μας βοηθάει να κατανοήσουμε τον αρχαίο κόσμο και να έρθουμε σε επαφή με τις διαχρονικές ιδέες και αξίες του κλασσικού πολιτισμού. Μελετώντας τα κείμενα που τους αποτυπώνουν, απολαμβάνουμε τη λογοτεχνική μετάπλαση των μύθων και γοητευόμαστε την ευφυΐα με την οποία αποδίδουν αρχέτυπα των ανθρώπινων σχέσεων ή φυσικά φαινόμενα. Πέρα όμως από την αναγνωστική απόλαυση που προσφέρουν, υπάρχουν άλλοι τρόποι με τους οποίους είναι δυνατόν να αφορούν τους σύγχρονους εφήβους? Με ποιον τρόπο είναι δυνατόν να αποτελέσουν υλικό για μια ελκυστική εκπαιδευτική εμπειρία στα πλαίσια της τυπικής εκπαίδευσης? Ως απάντηση σε αυτά τα ερωτήματα και προκειμένου να αναδειχθεί η γοητεία και ταυτόχρονα η συμβολική δύναμη των μύθων στο σύγχρονο σχολείο, σκεφτήκαμε ότι θα ήταν δυνατόν να υποστηρίξουν και να εμπλουτίσουν το σημαντικότερο έργο των εφήβων, τη διαπραγμάτευση της ταυτότητάς τους, συμβάλλοντας στη συναισθηματική και κοινωνική τους ορίμανση. Οι αρχαιοελληνικοί μύθοι ως αφηγήσεις εντός συναισθηματικών και αξιακών συγκρούσεων αποτέλεσαν λοιπόν το πλαίσιο για τη διαμόρφωση ενός προγράμματος κοινωνικο-συναισθηματικής αγωγής που φιλοδοξεί να υποστηρίξει τους εφήβους στην προσπάθειά τους να ανακαλύψουν ποιοι είναι και τι θέλουν να γίνουν προσωπικά και κοινωνικά. Η δημιουργική ανάγνωση των μύθων είναι δυνατόν να ενδυναμώσει τους μαθητές στην κατεύθυνση της συνειδητής κατασκευής της προσωπικής τους βιογραφίας. Απόρρια αυτού του προβληματισμού είναι το εκπαιδευτικό πρόγραμμα κοινωνικής και συναισθηματικής διαπαιδαγώγησης παρέα με ένα μύθο. Αποτελείται από 8 εκπαιδευτικά σενάρια που βασίζονται σε 4 τρακικούς μύθους. Αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος Μυθολογικές Διαδρομές στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, που υλοποιείται από το Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης και το Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά. Το πρόγραμμα, εκτός από την ανδιαλλαγική εξέταση, τη συστηματική καταγραφή, την επιστημονική τεκμηρίωση και το κατάλληλο σχολιασμό των μύθων που αναφέρονται σε περιοχές της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, προβλέπει και μια ειδικά σχεδιασμένη εφαρμογή με δραστηριότητες, σχέδια μαθημάτων και ασκήσεις για τη δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση. Στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος παρέα με έναν μύθο, οι μύθοι προτείνουν στους μαθητές πλαισιωμένοι με βιωματικές ασκήσεις και τους καλούν να αναστοχαστούν τις δικές τους εμπειρίες κάτω από το πρίσμα των μυθικών αλληγοριών. Τα εκπαιδευτικά σενάρια είναι δομημένα έτσι ώστε κάθε μυθική αφήγηση να συνδέεται με δραστηριότητες που προάγουν την αυτογνωσία, τη συναισθηματική νοημοσύνη, τις επικοινωνιακές δεξιότητες και τελικά το αίσθημα της αυτοεκτίμησης των μαθητών. Το καινοτόμο στοιχείο των σενάριων έγκυται ακριβώς στο ότι καθώς οι βιωματικές δραστηριότητες αρθρώνονται γύρω από ένα μύθο, συνδέονται με το συμβολικό του περιεχόμενο και έτσι αποκτούν προστιθέμενο νόημα για τους μαθητές, συμβάλλοντας αποτελεσματικότερα στη μάθηση. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές γυμνασίου ή μεγάλων τάξεων του δημοτικού και είναι δυνατόν να υλοποιηθεί ως πρόγραμμα σχολικών δραστηριοτήτων ή να ενταχθεί στα εργαστήρια δεξιοτήτων. Το υλικό αναπτύσσεται σε δύο εγχειρίδια, τον κυρίως οδηγό του προγράμματος,
και το εγχειρίδιο του εκπαιδευτικού. Στον κυρίως οδηγό περιλαμβάνονται τα εκπαιδευτικά σενάρια, τα οποία περιλαμβάνουν το κείμενο των μυθικών ιστοριών, αναλυτικές οδηγίες για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων και θεωρητικά κείμενα που βοηθούν τους εκπαιδευτικούς να κατανοήσουν τη στόχευση των δραστηριοτήτων. Στο εγχειρίδιο του εκπαιδευτικού περιλαμβάνονται μέθοδοι αξιολόγησης και προτείνονται τρόποι διάχυσης. Το πρόγραμμα έχει εγκριθεί από το ΙΕΠ και έχει αναρτηθεί στη σελίδα του. Μπορείτε να αναζητήσετε το υλικό του προγράμματος στις διευθύνσεις που βλέπετε. Ένα σημαντικό στοιχείο της ενδοπροσωπικής νοημοσύνης μας είναι η ικανότητά μας να κατανοούμε τα συναισθήματά μας και τα συναισθήματα των ανθρώπων με τους οποίους αλληλεπιδρούμε. Στη Διεθνή Βιβλιογραφία, ο όρος «συναισθηματική νοημοσύνη» χρησιμοποιήθηκε για να περιγράψει την ικανότητά μας να αντιλαμβανόμαστε με ακρίβεια, να προσδιορίζουμε και να εκφράζουμε τα συναισθήματά μας, την ικανότητά μας να παράγουμε συναισθήματα που διευκολύνουν τις σκέψεις μας και την ικανότητά μας να ρυθμίζουμε τα δύσκολα συναισθήματα. Συναισθηματικά επαρκές άτομο είναι αυτό που επιλέγει να εκφράσει τα συναισθήματά του με τρόπο πρόσφορο, αντέχει τα δύσκολα αισθήματα των άλλων και κατανοεί τους αμυντικούς μηχανισμούς που συνηθίζει να χρησιμοποιεί και οι οποίοι παρεμποδίζουν την οικοδόμηση αυθεντικών διαπροσωπικών σχέσεων. Η ικανότητα των εφήβων να κατανοούν τα συναισθήματά τους και να τα χρησιμοποιούν για να διαμορφώσουν τη δράση τους δεν είναι μόνο απαραίτητη για την ψυχική και συναισθηματική υγεία τους, αλλά συνδέεται σε μεγάλο βαθμό και με την ακαδημαϊκή τους επιτυχία. Στενά συνδεδεμένη με τη συναισθηματική είναι και η κοινωνική νοημοσύνη, η οποία αποτελείται από δύο διαστάσεις, την κοινωνική επίγνωση και την κοινωνική ευχέρεια. Η κοινωνική επίγνωση συνίσταται στην ικανότητα του ατόμου να συναισθάνεται τον άλλον και να συντονίζεται με αυτόν. Περιλαμβάνει ακόμα την ικανότητά μας να αντιλαμβανόμαστε τα συναισθήματα των ανθρώπων με τους οποίους αλληλεπιδρούμε, να κατανοούμε τις σκέψεις τους και να γνωρίσουμε πώς λειτουργεί ο κοινωνικός κόσμος. Η κοινωνική ευχέρεια, από την άλλη, περιλαμβάνει την ομαλή επικοινωνία με τους άλλους σε μη λεκτικό επίπεδο, την αποτελεσματική παρουσίαση του εαυτού μας, τη δεξιότητά μας να επηρεάζουμε την έκβαση μιας κοινωνικής αλληλεπίδρασης, καθώς και το έμπρακτο ενδιαφέρον μας για τις ανάγκες των άλλων. Στη συνέχεια θα παρουσιαστεί το πέμπτο εκπαιδευτικό συνεργείο του προγράμματος, που αξιοποιεί το θεωρητικό υπόβαθρο που αναφέρθηκε. Το σενάριο βασίζεται στην Οβιδιανή εκδοχή του μύθου του Ορφέα, Μεταμορφώσεις, 10ο βιβλίο, και διερευνά ιδέες σημαντικές για την ψυχική ευημερία του ατόμου. Η ικανότητά μας να εκφράζουμε ευγνωμοσύνη, να αναβάλουμε για λίγο την ικανοποίησή μας και να μπορούμε να δείξουμε εμπιστοσύνη αποτελούν προϋποθέσεις για να αισθανόμαστε καλά. Στην πρώτη δραστηριότητα του σεναρίου, οι μαθητές καλούνται να εστιάσουν πάνω στο στιγμιότυπο του μύθου, κατά το οποίο ο Πλούτονας και η Περσεφόνη αποφασίζουν να ελευθερώσουν την Ευρυδίκη και να υποθέσουν ότι αυτή τους εκφράζει την ευγνωμοσύνη τους. Οι μαθητές μπαίνουν στη θέση της Ευρυδίκης, γράφουν μηνύματα και συνθέτουν ζωγραφιές για να εκφράσουν την ευγνωμοσύνη. Στη συνέχεια, καλούνται να αναστοχαστούν πάνω σε προσωπικά τους βιώματα. Στη δεύτερη δραστηριότητα, οι μαθητές καλούνται να αναγνωρίσουν ένα πρόσωπο ή μια συνθήκη για την οποία είναι ευγνώμονες και στη συνέχεια την ανακοινώνουν στην τάξη. Παραλάβοντας την άσκηση, μπορούμε να τους καλέσουμε να εκφράσουν την ευγνωμοσύνη τους σε ένα συμμαθητή τους από την ομάδα. Μπορούμε ακόμα να προτείνουμε στους μαθητές να φτιάξουν ένα βάζο ευγνωμοσύνης στο σπίτι τους και κάθε μέρα να ρίχνουν μέσα ένα χαρτάκι στο οποίο θα σημειώνουν κάτι για το οποίο αισθάνονται ευγνωμοσύνη. Ανατακτά χρονικά διαστήματα ή όταν θα νιώθουν ματαιωμένοι από κάποια δυσκολία, θα μπορούν να ανατρέχουν στα σημειώματα αυτά. Οι δραστηριότητες αυτές βοηθούν τους μαθητές να αναγνωρίσουν την αξία της ευγνωμοσύνης. Το 2013, ο ψυχολόγος Ρόμπερτ Έμονς προσδιορίσε την ευγνωμοσύνη ως την ικανότητά μας να εκτιμούμε τα καλά που συμβαίνουν στη ζωή μας και να αναγνωρίζουμε ότι κάποια από αυτά προέρχονται από κάποιον άλλον. Υποστήριξε ότι υπάρχει στενή σύνδεση ανάμεσα στην ευγνωμοσύνη και την ψυχική υγεία, καθώς όσοι μπορούν να εκφράσουν ευγνωμοσύνη αναφέρουν υψηλότερα επίπεδα θετικών συναισθημάτων και αισιοδοξίας και χαμηλότερα επίπεδα θυμού, άγχους και ντροπής. Η ικανότητά μας να εκφράζουμε ευγνωμοσύνη συνδέεται με την ικανότητά μας να συγχωρούμε και να διαμορφώνουμε καλύτερης ποιότητας για προσωπικές σχέσεις. Η ευγνωμοσύνη χρησιμοποιείται ως ένας θετικός φακός με τον οποίο βλέπουμε τον κόσμο, μας κάνει να είμαστε λιγότερο επικριτικοί με τον εαυτό μας και με τους άλλους. Στην τρίτη δραστηριότητα του σεναρίου, οι μαθητές καλούνται να εστιάσουν στο στιγμιότυπο του μύθου κατά το οποίο ο Ορφέας, λίγο πριν το ζευγάρι βγει στην επιφάνεια της γης, παρακούει την εντολή του Πλούτουνα, γυρίζει πίσω και βλέπει την Ευρυδίκη. Οι μαθήτρες και οι μαθητές χωρίζονται σε τριάδες.
με τους εξής ρόλους: ανακριτής, ορφέας, γραμματέας. Ο ανακριτής προσπαθεί να ανακαλύψει τα βαθύτερα κίνητρα της επιπολαιότητας του ορφέα, ο μαθητής στο ρόλο του ορφέα δίνει εξηγήσεις και ο γραμματέας κρατάει σημειώσεις. Στη συνέχεια αλλάζουν ρόλους. Στην πραγματικότητα, οι μαθητές προσπαθούν να διερευνήσουν ερωτήματα όπως «Γιατί ο ήρωας παράκουσε την εντολή του Πλούτωνα, τι φοβήθηκε, τι ήθελε πραγματικά να κερδίσει». Οι επόμενες δραστηριότητες στην πραγματικότητα διερευνούν πεπιθήσεις που σχετίζονται με την ικανότητά μας να επιδεικνύουμε εμπιστοσύνη, να είμαστε πειθαρχημένοι και να αναγνωρίζουμε τι μπορούμε να ελέγξουμε στη ζωή και τι όχι. Αρχικά, οι μαθητές καλούνται να υποθέσουν ότι ξεκινάνε και αυτοί όπως ο Ορφέας για ένα ταξίδι. Ταξιδεύουν όμως στη θάλασσα και έχουν μαζί τους ένα ή περισσότερα πρόσωπα που τους δείχνουν εμπιστοσύνη. Ζωγραφίζουν ένα πλοίο, επιβάτες του οποίου είναι όλοι όσοι τους εμπιστεύονται και τους ενθαρρύνουν. Μόνο αυτούς θέλουν μαζί τους. Για συντομία, μπορεί να δοθεί σε όλη την τάξη ζωγραφισμένο σε χαρτί του μέτρου ένα πλοίο. Η κάθε μαθήτρια και ο κάθε μαθητής ζωγραφίζει ένα πρόσωπο το οποίο τους εμπιστεύεται και τους ενθαρρύνει. Όταν έρθει η ώρα να παρουσιάσουν τα πρόσωπα που ζωγράφισαν, οι μαθήτρες και οι μαθητές εξηγούν με ποιους τρόπους οι επιβάτες που ζωγράφισαν εκφράζουν την εμπιστοσύνη τους στο πρόσωπό τους. Συμπληρωματικά, οι μαθητές μπορούν να επεξεργαστούν τις ακόλουθες ερωτήσεις με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού. Τι σημαίνει για σας εμπιστοσύνη? Είναι δυνατόν να υπάρξει αγάπη χωρίς εμπιστοσύνη? Τι συνέβη όταν ο Ορφέας δεν έδειξε εμπιστοσύνη? Στην πραγματικότητα, με τις δραστηριότητες αυτές, καλούμε τις μαθήτριες και τους μαθητές να αναλογιστούν την αξία της εμπιστοσύνης για τις διαπροσωπικές σχέσεις των ανθρώπων. Όπως έδειξε ο Μπόουλμπι στη θεωρία του δεσμού, τα παιδιά αναπτύσσονται συναισθηματικά όταν υπάρχουν άνθρωποι τους οποίους μπορούν να εμπιστευτούν και από τους οποίους είναι ασφαλές να εξαρτηθούν. Το αίσθημα της ασφάλειας προέρχεται από την πεποίθηση ότι μπορούν να αγαπηθούν απροϋπόθετα οτιδήποτε και αν κάνουν, ακόμα και όταν η άμεση συμπεριφορά τους δεν είναι τόσο αξιοαγάπητη. Εάν τα παιδιά βιώσουν τέτοιες θετικές σχέσεις και απροϋπόθετη αγάπη από τους γονείς και τους δασκάλους, θα αποκτήσουν μια θετική αυτοεικόνα. Η απροϋπόθετη αγάπη από την πλευρά των σημαντικών άλλων είναι με τη σειρά της απόδειξη εμπιστοσύνη προς το παιδί και συνδέεται με την ενθάρρυνση. Τα παιδιά ενθαρρύνονται όταν νιώθουν αυτάρκη, ικανά, είναι ορατά και πιστεύουν ότι έχουν αξία μόνο και μόνο επειδή υπάρχουν. Στην περίπτωση αυτή ισχυρούν οικοδομούν ισχυρή αυτοεκτίμηση, γνωρίζουν καλά τον εαυτό τους και δεν ματαιώνονται εύκολα. Από την άλλη, είναι πιο πιθανό να εμπιστευόνται τους άλλους και να κατανοούν ότι δεν είναι δυνατόν να έχουν την απέτηση να ελέγχουν διαρκώς και να κατευθύνουν τους άλλους, γιατί αφενός αυτό τους εξαντλεί και αφετέρου υπονομεύει, όπως στην περίπτωση του Ορφέα, τις διαπροσωπικές τους σχέσεις. Στη συνέχεια, οι μαθητές κάνουν την εξής υπόθεση. Ακριβώς πριν γυρίσει την πλάτη του για να δει την Ευρυδίκη, ο Ορφέας ακούει τρεις συμβολές. Την πρώτη από μια ομάδα σοφών, η δεύτερη από μια ομάδα δικαστών και την τρίτη από μια ομάδα τρελών. Οι μαθητές χωρίζονται σε τρεις ομάδες και επεξεργάζονται την πρόκληση που αντιμετωπίζει ο Ορφέας ως σοφοί, δικαστές ή τρελοί. Τι θα το συμβούλευαν? Συμπληρωματικά, οι μαθητές μπορούν να επεξεργαστούν τις ακόλουθες ερωτήσεις με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού. Τι συμβαίνει όταν δεν μπορούμε να αναβάλουμε την ικανοποίησή μας? Γιατί δεν μπορούμε να ελέγξουμε την παρορμητικότητά μας? Πώς μπορούμε να ελέγξουμε τις επιθυμίες μας? Οι μαθητές λοιπόν καλούνται να αναστοχαστούν πάνω στην έννοια της παρορμητικότητας τόσο όσον αφορά τις διαπροσωπικές μας σχέσεις, όσο και σε σχέση με την απόκρισή μας στις απλές προκλήσεις της καθημερινής ζωής. Ο Γκόλμαν ισχυρίζεται ότι στις περιπτώσεις των κοινωνικών αλληλεπιδράσεων στις οποίες εμπλέκονται σύγχρονοι άνθρωποι, η παρορμητικότητα, την οποία περιγράφει ως συναισθηματική πειρατεία, μπορεί εύκολα να οδηγήσει σε καταστάσεις για τις οποίες θα μετανιώσουμε, όπως επεισόδια λεκτικής ή σωματικής βίας. Εάν συνειδητοποιήσουμε τις καταστάσεις που πυροδοτούν την παρορμητικότητά μας, τότε είναι δυνατόν να δώσουμε χρόνο στον εαυτό μας να την ελέγξει πριν προχωρήσει σε κάποια ενέργεια. Επίσης, όπως ισχυρίζεται η Στάλ, ζωτική σημασία για τον άνθρωπο είναι η ικανότητά του να διαχειρίζεται την αίσθηση της απόλαυσης και του πόνου. Θα πρέπει να αναπτύξει την ικανότητα της αντοχής στη ματέωση, της αναβολής της ικανοποίησης και του ελέγχου των ενορμήσεων. Η πειθαρχία είναι μια από τις σημαντικότερες προϋποθέσεις για μια πετυχημένη ζωή, ιδιαίτερα σήμερα σε μια εποχή άπειρων επιλογών και αυθονίας. Τέλος, οι μαθητές προχωρούν σε μια ατομική εργασία. Καλούνται να σκεφτούν μήπως το λάθος του Ορφέα ήταν η αιμονή του να τα ελέγξει όλα, ακόμα και τη γυναίκα την οποία έπρεπε να περιβάλλει με εμπιστοσύνη. Καλούνται επίσης να ζωγραφίσουν ένα κύκλο μέσα στον οποίο γράφουν όσο μπορούν να ελέγξουν. Έξω από αυτόν γράφουν ότι δεν μπορούν.
Στη συνέχεια παρουσιάζονται στους κύκλους στην ομάδα. Συμπληρωματικά, οι μαθητές μπορούν να επεξεργαστούν τις ακόλουθες ερωτήσεις με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού. Είναι δυνατόν, θέλουμε, να τα ελέγχουμε όλα? Τι κόστος θα πληρώσουμε? Τι συμβαίνει όταν επικεντρωνόμαστε σε θέματα που δεν μπορούμε να ελέγξουμε και όχι σε όσα μπορούμε? Στην πραγματικότητα, οι μαθητές εξελίσσονται τις σκέψεις που έκαναν στην προηγούμενη δραστηριότητα, καλούνται να συνειδητοποιήσουν ότι σε οποιαδήποτε κατάσταση υπάρχουν παράγοντες που μπορούμε και παράγοντες που δεν μπορούμε να ελέγξουμε. Είναι πολύ σημαντικό να μπορούμε να διακρίνουμε όσα μπορούμε πραγματικά να επηρεάσουμε. Τις σκέψεις, τις πεποιθήσεις, τα συναισθήματά μας, τον τρόπο που αντιδρούμε στο περιβάλλον, τις προσπάθειές μας για την ολοκλήρωση ενός έργου, τον τρόπο που τρεφόμαστε, τις αναπνοές μας. Από όλα αυτά πάνω στα οποία δεν ασκούμε κανέναν έλεγχο, όπως τις σκέψεις και τα συναισθήματα των άλλων, τις αντιδράσεις των άλλων, το εκπαιδευτικό σύστημα, τη διαδικασία των εξετάσεων κτλ. Υπάρχουν επίσης πολλά που μπορούμε να κάνουμε για να μειώσουμε την αρνητική επίδραση των δυσκολιών πάνω μας, χωρίς ωστόσο να έχουμε τον τελευταίο λόγο για το πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Οι μαθήτρες και οι μαθητές μας είναι σημαντικό να συνειδητοποιήσουν ότι η ικανότητά μας να έχουμε συνείδηση του τι μπορούμε να ελέγξουμε και τι όχι είναι ιδιαίτερα χρήσιμη σε αγχωγόνες συνθήκες. Το άγχος εμφανίζεται συχνά όταν εστιάζουμε δυσανάλογα πολύ στους παράγοντες που δεν μπορούμε να ελέγξουμε, ενώ παραλείπουμε να σκεφτούμε τα πράγματα που μπορούμε πραγματικά να ελέγξουμε. Κατά το τρέχον σχολικό έτος, το σενάριο αυτό εφαρμόζεται στα πλαίσια προγράμματος σχολικών δραστηριοτήτων στο 2ο Γυμνάσιο Καβάλας και στο Εσπερινό Γυμνάσιο Καβάλας. Η εφαρμογή του προγράμματος σε ένα ημερήσιο και σε ένα Εσπερινό Γυμνάσιο θα προσφέρει πολύτιμα δεδομένα και παρατηρήσεις που θα βοηθήσουν στην αξιολόγηση, ανατροφοδότηση και βελτίωση του σενάριου. Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας.